Ποιο είναι το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου? Μετά την συμφωνία και τις 4 ψηφοφορίες που έγιναν, έχει διαμορφωθεί προφανώς ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό γεγονός στη χώρα, όπου ήταν απολύτως αναγκαία και είναι απολύτως αναγκαία να υπάρξει μια νέα λαϊκή εντολή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρξει μια κυβέρνηση. Εμείς ευελπιστούμε να είναι ανανέωση της εντολής και της ελπίδας προς το ΣΥΡΙΖΑ για μια ισχυρή κυβέρνηση που θα μπορέσει πραγματικά στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, αλλά με ένα πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα για ρογμές, αντίμετρα και μια παράλληλη δράση που να αμβλύνονται οι κοινωνικές επιπτώσεις, να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο που επιτέλους για ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και για να κλείσει ο κύκλος των μνημονίων και όλων αυτών των δεσμεύσεων μέσα στην τριετία. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι τώρα δεν θα υπάρχουν όροι οικονομικής ασφυξίας, η συγκυρία δηλαδή που βρεθήκαμε το Γενάρη, και άρα καθένας θα αναμετρηθεί με το πρόγραμμά του, την κοινωνική του μεροληψία και τη διάθεσή του πραγματικά, και αυτό μας αφορά πάρα πολύ, να ανοίξουμε την πόρτα για παραγωγική ανασυγκρότηση, δουλειές, ξεπέρασμα, υπέρβαση της ύφασης και μια συμμετοχή πρωταγωνιστική, μαζί και με τις εκλογές που θα γίνουν σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία αμέσως ύστερα, στο να αλλάξουν τα δεδομένα και στην Ευρώπη. Διότι ο αγώνας είναι σε όλη την Ευρώπη. Να ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα ενός παράλληλου προγράμματος παρά την υπογραφή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για, το τρίτο, για την τρίτη διεργασιακή σύμβαση? Βεβαίως και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε όλα τα μέτρα, είτε αποτροπής, δηλαδή σε κοινωνικές επιπτώσεις, φορολογικά, συνταξιοδοτικά και άλλα, ή και στα εργασιακά, τα οποία βρίσκονται ακριβώς επίτηδες βρίσκονται σε συζήτηση και μείνανε για συζήτηση ακριβώς για να επανέλθουν οι συμβάσεις, είτε στα θέματα των αποκρατικοποιήσεων, όπου μπήκαν 9 αντί 23 που ήταν προηγούμενα και γίνεται μάχη για μία-μία από αυτές, και για τα ΑΔΜΙΕ και για τα νερά και τα άλλα να μην μπουν μέσα. Υπάρχουν δυνατότητες, κυρίως αν υπάρξει μία γενναία απομείωση του χρέους και αξιοποίηση των επενδύσεων και του ευρωπαϊκού πακέτου και αυτών που θα έρθουν από τους BRICS που έχουμε σε μεγάλο βαθμό προσυμφωνήσει, υπάρχει δυνατότητα πραγματικά να υπάρχουν έσοδα και άρα αντίμετρα σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν κοινωνικές επιπτώσεις, εφόσον τα έσοδα θα υπερκαλύπτουν αυτές τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το ρίσκο, αν θέλετε, το στοίχημα το οποίο η αριστερά δεν μπορεί παρά να το βάλει. Παρ' όλα αυτά μοιάζουν ότι υπάρχει μια αποσυσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 50%. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αναστρέψιμο και πώς? Είναι αναστρέψιμο σε μεγάλο βαθμό. Είναι εύλογη αυτή η αποσυσπήρωση στην πρώτη φάση που εμφανίστηκε, και διότι υπήρξε η σύγκρουση μέσα στο κόμμα μας για την εναλλακτική πρόταση που παρουσιάστηκε, που εμείς θεωρούμε ότι θα κατέληγε σε μνημόνιο και εθνικό νόμισμα. Η διάσπαση που υπήρξε, ο διχασμός που υπήρξε, ακόμα και πλευρές που ονομάστηκαν αριστερή μελαγχολία, ενός κόσμου που είδε ότι τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως είχαμε προδιαγράψει με το πρόγραμμά μας πριν το Γενάρη, γέννησαν μία αμφιθυμία η οποία πραγματικά εκφράστηκε σε όλη την πρώτη φάση της προεκλογικής περίοδου με μία μειωμένη συσπήρωση. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας για εκλογές όλοι θα αντιληφθούν ότι η εναλλακτική μιας κυβέρνησης της δεξιάς, της καθ' αυτής δεξιάς, με Ημαράκη που θα ξεχερσώσει τους νόμους τους οποίους κάναμε και για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι, και ταυτόχρονα θα δώσει λύσεις κατά τα συμφέροντα των εταίρων δανειστών σε όλες τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει μέσα στη συμφωνία, αυτή η εναλλακτική θα ήταν μεγάλη αδικία, ατυχία και άγος για το λαό μας να τη ζήσει. Και άρα θα βοηθήσουν με τις ενστάσεις τους, με την κριτική τους διάσταση και με την πίεση τους μέσα από το μαζικό κίνημα, έτσι ώστε μία ανανέωση της εντολής προς την κυβέρνηση της αριστεράς αυτή τη φορά να έχει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου δεν πάρετε αυτοδυναμία, θα κάνετε μετεκλογικές συνεργασίες και με ποιους? Έχουμε αποκλείσει απολύτως οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αν επρόκειτο να κάνουμε συνεργασία με τις παρούσες λοιπόν δυνάμεις
μέσα στο κοινοβούλιο, θα τον είχαμε κάνει διότι μας πιέζανε περί αυτού όταν έγινε και η ψήφιση αυτής της συμφωνίας από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Εμείς θέλουμε καθαρή, ισχυρή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ για μια ισχυρή κυβέρνηση. Εάν παρελπίδα υπάρξει μια περίπτωση όπου θα χρειάζονται επιπλέον συνεργασίες έτσι ώστε να στο πλαίσιο της πρώτης εντολής να υπάρξει συνεργασία, θα δούμε τότε αποκλειωμένες απολύτως της Νέας Δημοκρατίας, εάν υπάρχουν τέτοια περιθώρια, στις τότε προγραμματικές δεσμεύσεις των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν θα απέκλεια ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τη ΛΑΕ, ούτε το ποτάμι, κανέναν, διότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σαφές ότι καθένας, και μιλάω για αυτές τις δυνάμεις τώρα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να ασκήσουν και μία διαφορετική έτσι, διατύπωση και προσέγγιση στα προγράμματά τους. Αλλά αυτό είναι εντελώς υποθετικό σενάριο. Για την ώρα οι προϋποθέσεις για συνεργασία με αυτές τις δυνάμεις δεν υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Είτε προς τα αριστερά σχηματικά το λέω, διότι επιμένουν οι σύντροφοί μας την εναλλακτική πρόταση του Εθνικού Νομίσματος, είτε προς τα δεξιά και μνημονιακά, δηλαδή προς ΠΑΣΟΚ και ποτάμι, διότι φάνηκε σαφέστατα και από τον debate που έγινε ότι η μεν κυρία Γεννηματά επιμένει στο ότι ο κόσμος τους χρωστάει, ότι σώσανε την πατρίδα και θα επιμένουν σε αυτά και στα επόμενα μνημόνια, δεν κάνουν καμία προγραμματική αναθεώρηση. Το δε ποτάμι κινείται όλο και σε πιο στρογγυλές διατυπώσεις πάνω σε όλα τα θέματα που δεν του καθιστούν έτσι ένα φερέγγιο σύμμαχο για την αναδιαπραγμάτευση και την απαγκίστρωση από μνημονιακές πολιτικές. Άρα αυτές οι προϋποθέσεις σήμερα δεν υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, αν ο λαός δώσει διαφορετικά σήματα, τότε θα είμαστε υποχρεωμένοι πολύ αυστηρά όμως να τα εξετάσουμε. Παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε μόλις 6 μήνες περίπου, ας πούμε, στην κυβέρνηση, ποια θεωρείτε ήταν τα πιο σημαντικά, τα πιο θετικά πράγματα τα οποία πέτυχε? Εγώ δεν θα μιλήσω όπως δυστυχώς και ορισμένοι σύντροφοι από τις δικές μας γραμμές κάνουν μόνο για τα θέματα της οικονομίας, δηλαδή για τις 100 δόσεις ή και για τα θέματα της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης που ήταν κρίσιμο ζήτημα ή για το παραπέρα πάγωμα των πληστηριασμών και διάφορα τέτοια μέτρα ανακουφιστικά. Θέλω να πω ευθύτατα ότι το αποτύπωμά μας με τον νόμο για την ηθαγένεια, για τα παιδιά, ας πούμε, που έχουν γνωρίσει ως μόνη πατρίδα την Ελλάδα και έχουν γεννηθεί εδώ από μετανάστες. Το αποτύπωμά μας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, έχει νέες έτσι, συνιστώσεις και αντιμετωπίζεται πια εντελώς στρατηγικά διαφορετικά από την Ευρώπη, πράγμα που εμείς εισηγούμασταν εδώ και χρόνια. Το αποτύπωμά μας με την επαναπρόσληψη 4.500 ανθρώπων και εκτός της ΕΡΤ που σήμερα βρίσκονται υποδιωγμό από ενδεχόμενη επανακυβέρνηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, από την δεξιά. Το αποτύπωμά μας για τον νόμο του κυρίου Παρασκευόπουλου που σε μεγάλο βαθμό βοηθάει σε αυτό που όλοι λέγανε, την ανάγκη δηλαδή αποσυμφόρηση των φυλακών. Και μία σειρά από άλλες παρεμβάσεις που έχει κοινωνικά αποτελέσματα και προοδευτικό, αριστερό, ας πούμε, αν θέλετε, ταυτοτικό πρόσημο, πιστεύω ότι είναι παρακαταθήκη πάρα πολύ σπουδαία, που δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι στα σκυλιά, επιτρέψτε μου πάλι την έκφραση, της συντηρητικής αναδίπλωσης. Πρέπει με μεγάλη έτσι, σοφία και ορθό λόγο και κρατώντας τις ενστάσεις μας και την κριτική μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση, να υπερασπίσουμε αυτές τις κατακτήσεις της εξάμεινης διακυβέρνησης.